Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον προπονητή της ανόδοσης, τον Άριστο τον Αρίστου. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη σας. Δύσκολη νίκη, 63-61, σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Πείτε μας πώς το βιώσατε εσείς. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όπως είπες. Κάναμε πάρα πολλά λάθη, αλλά εντάξει, όταν παίζεις σε ένα γλύωρο ρυθμό, είναι λίγο λογικό να έχουμε λάθη, αλλά όχι τόσα πολλά. Είχαμε θέμα να κλείσουμε την ξένη παίχτρια της ΕΘΑ που έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε και προχωρούμε. Είδαμε τον τραυματισμό της Μαρίσα της Πάκολης, ο οποίος σίγουρα έφερε μια αναστάτωση στην ομάδα. Είδαμε κιόλας την συμμετοχή της Ιωάννου, εκεί προσπάθησε να χτυπήσει η ΕΘΑ ώστε να γυρίσει το παιχνίδι. Πώς το αντιμετωπίσατε όλο αυτό? Εντάξει, η Ιωάννου είναι μια πάρα πολύ καλή παίχτρια, ίσως να μην είχε όσες ευκαιρίες μπορούσε στα τελευταία παιχνίδια, αλλά σήμερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με πώς έπαιξε σήμερα στο παιχνίδι. Πλέον συνεχίζετε να είστε στην πρώτη θέση, συνεχίζετε το αίτητο. Μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε? Ελπίζουμε μέχρι το τέλος, Αντώνη, αλλά εντάξει, κάθε εβδομάδα πρέπει να δουλεύουμε σκληρά, να μην το πάρουμε δεδομένα, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Είναι όλες οι ομάδες καλές φέτος, είναι ωραίο πρωτάθλημα και πρέπει να δουλεύουμε σκληρά μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει χρόνο ή χώρος για να νιώθουμε άνεση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.